με την βοήθεια του Θεού και την μακροθυμία Του, ευρισκόμεθα πάλι κοντά εις την μεγάλη γιορτή της ευσεβίας μας και της πίστεώς μας, δηλαδή το Πάσχα. Το Πάσχα είναι μία από τις δύο μεγάλες, τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης. Έχουμε τα Χριστούγεννα που είναι δεσποτική εορτή και το Πάσχα. Εάν δεν υπήρχε το Πάσχα, δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου μας, τότε το κήρυγμα και του Ιδίου του Χριστού θα ήταν μάταιο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας, θεμελιώθηκε επάνω εις των κενών τάφων του Κυρίου μας. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της μεγάλης γιορτής της χριστιανοσύνης, του Αγίου Πάσχα, αισθάνομαι επιτακτικόν το χρέος να επικοινωνήσω με τους χριστιανούς μας που κατοικούν μόνιμα εδώ εις την Λακωνία και με τα απόδημα παιδιά μας, και να τους ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλά και ευλογημένα να περάσουν όλες αυτές τις Άγιες ημέρες και το Πάσχα να τους δώσει ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους. Τη χαρά δηλαδή και την ειρήνη, που είναι δύο δώρα τα οποία ο Κύριος μας έδωσε στους μαθητές του και στις μυροφόρες αμέσως μετά την Αναστασή του. Όταν συνείδησε τις μυροφόρες κοντά στο μνήμα του, τις είπε «χαίρετε». Και όταν συνείδησε τους μαθητές του, όταν και κλεισμένων των θυρών έκαναν την εμφάνισή του στο υπερών των Ιεροσολύμων, είπε «ειρήνη ημίν». Άρα η χαρά και η ειρήνη είναι δύο δώρα τα οποία πρόσφερε ο Κύριος μας στους μαθητές του πρώτα και ύστερα προσφέρει και σε όλο το χριστεπώνυμον πλήρωμα από τότε μέχρι σήμερα. Εύχομαι αυτή η χαρά, της οποίας την δίψα έχει φυτέψει μέσα στην καρδιά μας το χέρι του Θεού, να είναι μόνιμη μέσα στην καρδιά μας. Και θα είναι μόνιμη όταν είναι η ζωή μας εναρμονισμένη με το θέλημα του Κυρίου, με τις εντολές του Κυρίου μας. «Χαρά και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθό», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «και θλίψεις και στενοχωρία παντί το κατεργαζομένο το κακό». Άρα είναι λόγια σταράτα που πρέπει ιδιαίτερα να τα προσέξουμε. Εφαρμόζεις τις εντολές του Θεού, θα έχεις χαρά. Ποδοπατείς αυτές τις εντολές του Θεού, τότε θα έχεις λύπη. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας, οι χριστιανοί μας, οι άνθρωποι που μας ακούνε, μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, να έχουν μόνιμη τη χαρά μέσα τους, και η χαρά να μην έχει μόνο μία μονιμότητα αλλά και μία ποιότητα. Και εύχομαι ακόμη να έχουμε και ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Δεν αντέχει ο άνθρωπος την κρίνια. Οι πόλεμοι έχουν κάνει το αίμα των ανθρώπων νερό και έχουν δημιουργήσει εφιάλτες και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, και με τη σκέψη ακόμη ότι μπορεί και κάποια καινούργια πολεμική σύραξη να ξεσπάσει στον τόπο μας. Λένε και οι επιστήμονες ότι τα δέντρα και τα φυτά αυξάνονται φυσιολογικά στο εύκρατο κλίμα. Όταν φυσάει δυνατός αέρας, όταν κάνει πολύ κρύο ή πέφτει χιόνι, καθυστερεί η ανάπτυξή τους. Λέμε λοιπόν στην περιοχή της Εκκλησίας μας, στην ατμόσφαιρα την γαλήνια, αναπτύσσεται ο άνθρωπος και καλλιεργεί όλες τις αρετές που έχει στην καρδιά του. Αυτή είναι η ευχή μου προς όλους οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, προς όλους εκείνους οι οποίοι περμένουν, κρατώντας στα χέρια τους το κερί, να μπουν στην Εκκλησία και μαζί με τους ψάλτες και τους ιερείς να φωνάξουν «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ενδυσμήμασι ζωήν χαρισάμενος».